Σας αφήνω στον κύριο Σκολαρίκο να συνεχίσουμε λοιπόν για το Hellenic Urology. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Παίρνω εξαιρετική, εξαιρετική πάσα, δεν θα σας κουράσω καθόλου ε, να δηλώσω ότι δεν έχω καμία σύγκρουση συμφερόντων. Και θέλω πριν σας δείξω πέντε slide, εφτά slide πόσα είναι, που δεν είναι τίποτα στην ουσία, έπρεπε να φτιάξω μια παρουσίαση για να την φέρω εδώ. Πόσοι από εσά διαβάζετε δια ανάταση των χειρών την ελληνική ορολογία? Αρκετοί. Πολύ ωραία. Περίμενα λιγότεροι. Πόσοι από εσά τον τελευταίο χρόνο έχετε στείλει άρθρο στην ελληνική ορολογία? Ένα, δύο, τρει. Μετά από προσωπικά τηλέφωνα, παρεκκλήσει και οτιδήποτε. Άρα, κύριοι, για ποιο περιοδικό μιλάμε. Το περιοδικό των. Ε επτά ανθρώπων της Συντακτικής Επιτροπής που μας βγαίνει η πίστη ανάποδα για να το φτιάξουμε. Και που σε λίγο, αν δεν βοηθήσετε εσείς, θα είμαι ο πρώτος editor που θα το καταργήσει. Γιατί τι είναι το περιοδικό, δικό μου, όχι βέβαια, της εταιρεία, όχι βέβαια, δικό σας είναι. Μόνο που αυτή τη στιγμή τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής κάθονται και γράφουν ακόμα και άρθρα και μεταφράζουν άρθρα από ελληνικά στα αγγλικά, γιατί έχουμε κάποια θέματα και έχουμε αλλάξει το περιοδικό από το 2014 από την ελληνική γλώσσα στην αγγλική γλώσσα και δεν νομίζω ότι θα προσπαθήσω να πείσω πολύ την Συντακτική Επιτροπή να συνεχίσει να το κάνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν δεν κινητοποιηθείτε εσείς. Τώρα, το περιοδικό ξεκίνησε πολύ παλιά, ε, δεν ήταν η πρώτη επιτροπή σύνταξη, ελληνική ορολογική επιθεώρηση με τη σημερινή μορφή του, έτσι για να πούμε δύο-τρία πράγματα. Θέλω να ξέρετε ότι ξεκίνησε ε, το 89 από την συντακτική επιτροπή των προηγούμενο καθηγητή και όχι μόνο από ανθρώπους που ήταν τότε, μεσουρανούσαν και στην Ελλάδα, και στην Αθήνα και στην, ε, ε, και στην ε, ε, Θεσσαλονίκη τότε. Και ε, με τη σημερινή μορφή το καινούριο editorial το οποίο ήταν από πέρυσι και που αναλάβαμε εμείς και συνεχίσαμε την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ο Γιάννης ο Βαργαράκης ολομόναχος ομολογώ, εγώ είμαι πιο τυχερός θεωρώ Έχω επτά ανθρώπους που πραγματικά δουλεύουν με κέφι αυτή τη στιγμή και είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το... Αυτό είναι και ο μόνος πίνακας που θέλω να σας δείξω. Τα υπόλοιπα είναι σάλτσα, για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, το περιοδικό από το 8, οι εταιρείε, ποιο στέλνει τι. Τι στέλνει το Πανεπιστήμιο από την Αθήνα, το ΕΣΥ, τα στρατιωτικά, τα ιδιωτικά, τι κάνει η περιφέρεια, το ΕΣΥ στην περιφέρεια, τα πανεπιστήμια στην περιφέρεια, τα ιδιωτικά στην περιφέρεια, τι κάνει η Κύπρος, τι έχουμε από το εξωτερικό που αρχίζουμε και ανεβαίνουμε, ε, αρχίζουμε και ανεβαίνουμε. Όπως βλέπετε τα νούμερα είναι πολύ πολύ μικρά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό ότι το περιοδικό δεν πρόκειται να μεγαλώσει ποτέ. Γιατί δεν θα μεγαλώσει ποτέ. Γιατί για να μεγαλώσει ένα περιοδικό πρέπει να έχει αναγνωρισιμότητα. Και για να έχει αναγνωρισιμότητα, εκτός από εμάς, εξαρτάται βέβαια τι θέλουμε και τι θέλετε, ε, θα πρέπει να έχει και αναγνωρισιμότητα και έξω από την Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι στερούμε από το Turkish Urological Association. Σε τίποτα. Ίσως τον αριθμό των ουρολόγων. Αν και πάλι δεν είναι τραγικά πολύ περισσότεροι από μας. Επομένως, εάν εσείς δεν στείλετε, και θα συζητήσουμε στο τέλος γιατί δεν είναι πολλές διαφάνειες, το γιατί δεν θέλετε να στείλετε εσείς που είστε πιο νέοι άνθρωποι και που πιθανόν να σας πω και γιατί πρέπει να στέλνετε στην ελληνική ουρολογία, τότε θέλω να ξέρετε ότι το περιοδικό, όπως είπα, θα κλείσει. Γιατί θα κλείσει, γιατί για να σε δεχτεί ένα περιοδικό ένα εκδοτικό οίκο στο εξωτερικό, το πρώτο πράγμα που μα ρωτήσανε, και δεν είμαστε οι πρώτοι που χτυπήσαμε την πόρτα για να εντάξουμε το περιοδικό και το κυνηγάμε να το κάνουμε στο PubMed αυτή τη στιγμή, τι rejection rate έχετε, τι rejection rate έχει η ελληνική ορολογία σαν περιοδικό, Ποιο θέλει να μου πει, γιατί έχει μηδέν, γιατί στέλνει μόνο ο κ. Κουσουμά. Και άλλοι που βλέπω μέσα στην αίθουσα δεν έχετε στείλει τίποτα. Άρα γιατί να το έχουμε. Και αντιπαλεύω με μεγάλους καρχαρίες της ελληνικής ουρολογίας αυτή τη στιγμή, μεταξύ των οποίων ο κύριος Χατζηχρήστου, η ελληνική ουρολογική εταιρεία, ο κύριος Αλεβιζάτος, να το καταργήσουν το περιοδικό. Και είπα όσο θα είμαι εγώ, δεν θα το καταργήσετε εσείς, προτιμώ να το καταργήσω εγώ. Αυτή τη συζήτηση τη σπουδαία είχαμε στο Πανελλήνιο Συνέδριο για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί θέλουν να κάνουν ένα φυλάδιο το οποίο θα είναι ε, ε, ε όπως είναι το European Urology Today το οποίο είναι φανταστικό, το οποίο πολύ καλό είναι να το έχουμε, το οποίο δεν είναι επιστημονικό. Σκοπός είναι να γράφει ο καθένας το τι θέλει. Τι έχουμε κάνει τα δύο τελευταία χρόνια, έχουμε αυξήσει τον αριθμό εδώ, παρόλο που φαίνονται πολύ νωρίς, είναι τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα λοιπόν έχουμε ξεπεράσει σε πρόσκληση και θα σας πω πώς το έχουμε κάνει αυτό. Το έχουμε κάνει ως εξή. Έχουμε αρχίσει και παίρνουμε τηλέφωνα ένα προς ένα, στείλει από εδώ, στείλει από εκεί, τους διευθυντές των κλινικών, προσωπικά κάποιους από εσάς. Έχουμε καθίσει και έχουμε βρει, είναι εντυπωσιακό, στο πανελληνιο ορολογικο Ουρολογικό Συνέδριο, είχαμε 356-57 εργασίες. Κάποιες ζητήσαμε να γίνουν προσβράβευση και τις πήραμε σε full paper. Είναι εντυπωσιακό ότι ελάχιστοι στέλνουν από αυτές τις εργασίες που στέλνουν στο Πανελλήνιο. Άρα, έχουμε υλικό σαν Έλληνες, εφόσον στέλνετε μια εργασία στο Πανελλήνιο, το λάθος που κάνετε είναι, έλα μωρέ τώρα, Ποιο θα το διαβάσει και ποιον είναι εντάξει, οκ, okay, μια εμπειρία κατέθεσα, 20 περιστατικά, μα ακριβώ αυτό θέλουμε να κατευθεί στην ελληνική ουρολογία. Δεν θέλουμε να κατεθεί αυτό που θα στείλετε στο Science, γιατί δεν θα το κατέθετα ούτε κι εγώ στην ελληνική ουρολογία, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά θέλουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία, εφόσον οι περισσότεροι το διαβάζετε, δεν σας κάνει εντύπωση ότι διαβάζετε τους ίδιους ανθρώπους συνέχεια. Δεν θα θέλατε να διαβάσετε κάτι δικό σας. Είναι εξαιρετικό να έχετε ένα δικό σας κείμενο και θα πούμε και το γιατί. Ε, νομίζω λοιπόν ότι το 18 κάναμε μια πρώτη δουλειά, φτάσαμε σε ένα καλό νούμερο έτσι με το καλημέρα, το παραλάβαμε σχεδόν να μην έχουμε έντυπο υλικό. Όταν ο Γιάννης Βαρκαράκης ο είπε μετά από εξαιρετική προσπάθεια που έκανε και παραλαμβάνω, ενάμισης άνθρωπο το δούλευε, ε, μαζί με τον πρόεδρο βέβαια, της ελληνικής ορολογικής εταιρείας, είπε «δεν αντέχω άλλο, θα κλείσει, δεν γίνεται». Έχουμε φτάσει σε ένα ικανό αριθμό και θέλω να ξέρετε ότι μάλλον έχουμε υπερκαλύψει όλα τα τεύχη τα φετινά μέχρι τώρα που μιλάμε. Γιατί καλέσαμε όλους αυτούς από τα τρία τελευταία συνέδρια που έχουν στείλει εργασίες, τις φιλτράραμε, είπαμε ποιε είναι πιο καλές και τώρα μοιρασμένε σε ομάδες συντακτική επιτροπή, καλή έναν έναν, Γράψατε το 16 ένα πολύ ωραίο άρθρο και το στείλατε στο Πανελλήνιο Συνέδριο. Μπορείτε να μας στείλετε ένα τρισέλιδο. Εκεί έχουμε φτάσει. Το ερωτηματικό είναι γιατί έχουμε φτάσει εκεί. Μπορεί να μου πει κάποιο: Γιατί δεν στέλνετε εργασία στην ελληνική ορολογία, αφού το διαβάζετε. Περίμενα ότι δεν το διάβαζε και κανένα, για να είμαστε ειλικρινεί. Αν ρωτήσετε τον κύριο Αλεβιζάντο που θα είναι σε λίγο εδώ, θα σα πει: Το κύριο επιχείρημα είναι: Δεν το διαβάζει κανένα. Είναι και στα αγγλικά, δεν απευθύνεται στον Έλληνο ουρολόγο. Πόσου από εσά πείραξε το γεγονό ότι η γλώσσα του περιοδικού άλλαξε. Και άλλαξε με απότερο στόχο να μπορεί να μπει στα μεγάλα δίκτυα για να σα το δείξει του χρόνου ο κ. Κουσουνάς και να σου πει: Διαβάστε το και αυτό, έχει μπει στο PubMed τώρα. Πόσοι από εσά έχετε ενοχληθεί που άλλαξε η γλώσσα, Ελεύθερα πείτε, παιδιά. Γιατί αν είστε οι περισσότεροι, ένα. Αυτό θέλω να το συζητήσετε και με τον κ. που προφανώ δεν έχει έρθει ακόμα, γιατί είχαμε μια έτσι έντονη διαμάχη, σα πληροφορώ. Τώρα, ε, στην ουσία, αν εσείς δεν βοηθήσετε, το περιοδικό θα κλείσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει. Σας το υπογράφω αυτό και όπως είπα, θα προτιμήσω να συνδυάσω το όνομά μου με τον πρώτο εκδότη που το έκλεισε το περιοδικό. Γιατί είναι αδύνατον κάθε φορά να υποχρεωνόνται οι ίδιοι άνθρωποι να το διατηρήσουν στη ζωή. Έχω την αίσθηση ότι εκεί που ε, έχετε πάρα πολλά πράγματα τα οποία κάνετε και που διαβάζετε και που πολύ πιθανόν είναι άχρηστα, βάλτε και την ελληνική ουρολογία. Ε, καλό, καλό είναι και θα πούμε το γιατί. Ε, ο πρώτος ο οποίος προσπάθησε να το βάλει στο, στο PubMed ήταν ο Άρης Ωγιανόπουλος. Έκανε την πρώτη ιδέα ο πρώην καθηγητής από το Λαϊκό Νοσοκομείο από την Αθήνα και χίλια μπράβο του. Ήταν διαφορετική η εποχή ε, δεν το κατάφερε και φοβάμαι ότι δεν θα το καταφέρουμε ούτε και εμείς. Γιατί δεν θα το καταφέρουμε. Πιθανόν να μην είμαστε πολύ ικανοί. Θα βρεθεί κάποιος νεαρότερος, πολύ πιο ικανός, κάποια στιγμή στο μέλλον που θα το κάνει. Αλλά αν δεν βοηθήσετε εσείς, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μπει το περιοδικό και να γίνει κάτι καλύτερο. Ε, το ζητούμενο είναι γιατί πρέπει να γράφουμε θέλω να ξέρετε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, εκτός από το θεωρητικό κομμάτι, και οι τρεις τελευταίες διαφάνειες είναι αν τη χρειαζόμαστε την έρευνα σε, όχι μόνο σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε ελληνικό επίπεδο ή αν είναι waste of time και έχουμε γράψει τρία editorial είναι, μικρά, με τις ιδέες μας. Χρειαζόμαστε την έρευνα στην Ελλάδα, παιδιά. Την κλινική έρευνα. Πρέπει να την κάνουμε. Πόσοι από εσά κάνετε ουρουτηροσκοπήσει? Πόσοι από εσά κάνετε πάνω από 10-15 περιστατικά το χρόνο? Δεν ήξερα τίποτα για την εμπειρία σα εγώ. Δεν σα ενδιαφέρει. Μάλλον όχι, ε. Δεν σα ενδιαφέρει να ξέρετε και να μοιράζεστε τις, ε, την εμπειρία και το τι έχετε κάνει. Μάλλον όχι. Να σας πω τι πρέπει να σας ενδιαφέρει, διαβάζοντας και γράφοντας. Πόσοι από εσάς έχετε διαβάσει paper για ουρητηροσκόπηση και για διαδερμική. Οκ. Okay. Πόσοι από εσάς έχετε γράψει έστω ένα διεθνές για ουρητηροσκόπηση και διαδερμική paper. Είναι πιο λίγοι συνάδελφοι. Οκ. Okay. Να ρωτήσω μέσα από τη διαδικασία τους δυο τρει συναδέλφους που διαβάσανε για να γράψουν και να δημοσιεύσουν. Διαβάσατε και την υπόλοιπη βιβλιογραφία. Διαβάσατε, έτσι δεν είναι, γιατί π, αυτόφυτος ε, δεν είναι, αυτόφωτος, συγγνώμη, δε, και αυτόφυτος δεν είναι κανένας. Διαβάζοντας τη βιβλιογραφία, βελτίωσες τον τρόπο που σκέφτηκες για την τεχνική της ουροτηροσκόπησης. Διαβάζοντας το κείμενο, έμαθες tips and tricks. Ε, ναι. Βασικά νομίζω είναι το βασικότερο που παίρνει προσπαθώντα να γράψει ένα άρθρο. Εγώ όταν ξεκίνησα την καριέρα μου να γράφω και διάβαζα για τη διαδρομική που τη βλέπαμε κάθε μέρα μέσα στο νοσοκομείο, κατάλαβα ότι δεν την κάναμε σωστή, σωστά, απόλυτα, αλλήμονο, και ακόμα πιθανό να μην γίνεται. Κατάλαβα τι πρέπει να αλλάξω, κατάλαβα διαφορετικού τρόπου που πρέπει να εφαρμόσω, γιατί δεν υπήρχε κανένα να μου τα εκπαιδεύσει όλα και να μου τα μάθει όλα, γιατί κανένα δεν μπορεί να τα ξέρει όλα. Ένα τρόπο λοιπόν το ερωτηματικό λοιπόν είναι γιατί να γράψετε για την ελληνική ορολογία. Και τελειώνω εδώ. Δώστε μου εσείς τους λόγους. Δεν έχει κανένα να μου πει για... ένα, έναν λόγο. Πείτε μου γιατί δεν γράφετε στην ελληνική ορολογία. Δεν έχετε χρόνο. Δεν ξέρετε να γράφετε. Οδυσσέα. Μήπως ξεκινάει από την εκπαίδευση ταπεινή μου απόψη, σαν ειδικευόμενος μήπως πρέπει να έχει... Απόλυτα σωστά. Και στο ελληνικό και στο αγγλικό κείμενο. <coughs> Απόλυτα σωστά. Τι θα κερδίσετε γράφοντας την ελληνική ορολογία, παιδιά. Πέρα από το ότι θα δυναμώσετε το περιοδικό, θα το κάνετε να παραμείνει. Τι θα κερδίσετε, δεν έχετε να κερδίσετε τίποτα. Δεν έχετε να μάθετε να σκέφτεστε έστω τις απλές ιδέες σας, να τις βάλετε σε ένα κομμάτι χαρτί, να πάρετε ορισμένα πράγματα από αυτά που θα διαβάσετε για το κομμάτι το χαρτί. Να το χρησιμοποιήσετε στο βιογραφικό σας. Ναι, γιατί όχι. Που είναι πιο εύκολα δημοσιεύσιμο. Και πολλοί από εσά, αν ρωτήσω πραγματικά την ερώτηση, πιστεύετε ότι τρίχες, δεν χρειάζεται καθόλου ε, βιογραφικό σε ούτε η ελληνική ορολογία θα μου φτιάξει το βιογραφικό. Και κάνετε λάθος. Γιατί για δύο λόγους κάνετε λάθος. Πρώτα απ' όλα κάνετε λάθος γενικότερα για τη δημοσίευση, αλλά και για την ελληνική ορολογική εταιρεία. Γιατί πολλοί από εσά αναγκαστικά και από τους νέους συναδέλφους θα αναζητήσετε δρόμου στο εξωτερικό. Είτε χτε, είτε τώρα που μιλάμε, είτε μπορεί να αναγκαστείτε από το σύστημα να το κάνετε άμεσα αύριο. Και τότε θα σας το ζητήσουνε, γιατί η πτώση που έχουμε στη δική μας τη χώρα δεν συνοδεύεται με την πτώση, την επιστημονική εννοώ, που υπάρχει σε άλλες χώρες. Επομένως, όταν θα θέλετε να πάρετε μία θέση, θα μετρήσει. Μα στην ελληνική ουρολογία, ναι, έστω και στην ελληνική ουρολογία, όταν είστε νέοι συνάδελφοι και δεν έχετε τη δυνατότητα να δημοσιεύσετε κάπου αλλού. Και ο Χατζηχρή το έλεγα προηγουμένω. Έχω τελειώσει. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω για το περιοδικό. Αν δεν βοηθήσετε εσεί, αυτό είναι το δίλημα. Θα έρθει ο κύριο Χατζηχρήστου και θα το θα πει, εγώ δεν στέλνω. Είχαμε μια έντονη διαμάχη στο Πανελίνιο με του τρει-τέσσερι καθηγητέ ε, τη Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και των περιφερειακών νοσοκομείων. Εγώ δεν στέλνω τίποτα στην ελληνική ουρολογία. Και είπα τότε με κίνδυνο να μην φτάσω κι εγώ στην ίδια βαθμίδα, διαφωνώ μαζί σα κάθετα. Και όσο είμαι, το θυμάται ο κ. Χατζηχρήστου, ε, δεν θα κλείσει το περιοδικό, δεν θα αλλάξει η μορφή του. Ούτε θα βγει από τα αγγλικά στα ελληνικά. Εδώ προηγουμένω, κ. Χατζηχρήστου, αυτό θέλω να το μεταφέρετε στον κ. Αλεβιζάτο. Μόνο ένα σήκωσε το χέρι του ότι ενοχλήθηκε από την αλλαγή τη γλώσσα. Γιατί ήταν ένα από τα βασικά επιχειρήματα, αντιεπιχειρήματα του κ. Αλεβιζάτο. Επομένω, προηγουμένω εδώ στην ερώτηση ήταν μόνο ένα συνάδελφο ενοχλήθηκε, που είναι απολύτω σεβαστό. Προφανώ. Ε, προφανώς, ναι. Ε, προφανώς, γιατί είναι ένα ανικότερο κοινό από ό,τι είναι το σύνολο. Λοιπόν, ε, 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 φανταστείτε τώρα να έχετε τις δουλειέ σας και να επιφορτωθείτε να, κάνετε, να δουλεύετε για ένα περιοδικό. Με μηδέν όφελος, ε, οικονομικό. Άπειρες εργατόρες. Ε, καταλαβαίνω το συλλογιστικό. Εγώ ήμουν από αυτούς που είχε πει ότι το θεωρώ λίγο τεράστια προσπάθεια, τεράστιος αγώνας Και γιατί να υπάρχει και ένα ελληνικό περιοδικό. Δηλαδή, αυτό το για την Ελλάδα, ας πούμε, για τα, δεν, δεν, δεν. ποτέ δεν με Η επιστήμη δεν έχει, δεν έχει χρώμα, δεν έχει πατρίδα. Η επιστήμη είναι κάτι που προσφέρει στον άνθρωπο. Έτσι. Α, θεωρώ ότι, OK, έχει ένα κόνσεπτ. Ένα αυτό όμω που υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη και θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε, Ανδρέα, και δεν θα διαφωνήσει είναι εντάξει, σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικό, γιατί νομίζω ότι όλοι τώρα ηλεκτρονικοί είμαστε. Εφαρμόζεται αυτό. Αλλάζει Έτσι. πια το site και μπαίνει σε λοιπόν, πολύ καλύτερη. Δεν είναι μόνο το site. Ξέρεις, το site. Όχι, το το έχουμε την εμπειρία του ΙΜΟΠ τόσα χρόνια. <laughs> το ΙΜΟΠ e έχει ένα site το οποίο έχουμε επενδύσει άπειρε Προσωπικά εγώ. Έφαγα δύο χρόνια τη ζωή μου για να το στήσω. Ε, και τώρα θέλουμε να ανανεώνεται όσο μπορούμε να βρούμε πόρους. Αλλά ξέρεις, πρέπει να είναι κάτι το οποίο είναι πιο ζωντανό, σαν εφημερίδα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εγώ σκέφτηκα τώρα να πω σε αυτούς που ήταν σήμερα, μίλησαν εδώ πέρα, στον Γιώργο Κουστρουνάς, στον Γιάννη Μικονιάτη και σε κάποιου άλλους, ε, μπορούμε να έχουμε κάπου που να, να διακινούμε ό,τι ενδιαφέρον κάποιο διάβασε Κάτι, κάτι σε, με, με λίγα αρχίζει, λόγια. Αρχίζει ο πόλεμο και δεν είναι κατάλληλη περίοδο για να αρχίσει ο πόλεμο. Με λίγα λόγια, ε, τώρα θα πω ό,τι θέλω, γιατί κρίνεται για καθηγητή <laughs> στη Μεγάλη Τρίτη. Οπότε δεν μπορεί να μιλάει. <laughs> και, βέβαια, στο πρώτο σχολείο, για να πούμε κάτι και το, να το αρέσει ξέρετε, η κρίση για καθηγητέ είναι σαν το και θα το υποστούμε τη Μεγάλη Τρίτη. Ε, αλλά εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί είναι μια εκλογή που θα πάω και δεν έχω, δεν έχω καμία ενδιασμό. Περίμενα αυτή τη μέρα που θα γίνει πρωτοβάθμιος ο Ανδρέας. Γιατί έχει και το επιστημονικό background και το κλινικό έργο και την προσωπικότητα. Κυριότατο στοιχείο η προσωπικότητα για έναν καθηγητή. Γιατί αυτό ο καθηγητή πρέπει να ορίσει τα επόμενα βήματα. Και για μένα είναι πρωταρχικό στοιχείο. Οπότε δεν έχει πρόβλημα. Αφήστε το να λέει. Το κόνσεπτ μου με εμένα είναι ότι πώ θα δώσω. Φίλε, παιδί μου, δεν μπορεί να υποχρεώσει έναν ιδιώτη γιατρό να πει ότι θα διαβάζει τέσσερι ώρε την εβδομάδα ή δέκα ώρε το μήνα και πού να διαβάζει και πώ να κάνει. Πώ θα έχει μια συνεχή ροή για κατεύθυνση για να μάθει τα νέα, Πώ λέτε ότι θα έρθω στο σχολείο να μάθω τα νέα γιατί την άλλη μέρα αλλάζει η κλινική μου πράξη. Αυτό είναι ένα άγχο που έχω. Θα είναι ένα περιοδικό σαν το ευρωπαϊκό που έχει κάποια νέα. Δεν μ' αρέσει τόσο. Εγώ θα ήθελα σαν την είδηση, σαν τα μηνύματα, ότι δε εδώ τρία λόγια και ένα URL. Άμα θέλει, μπαίνει να το δει, άμα δεν θέλει, δεν μπαίνει. Για να ενημερωθεί ο κόσμο. Έτσι. Εμεί είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και άμα θέλετε, οι καθηγητά σα κάνουν του έξυπνου, γιατί, γιατί εγώ έχω όλη μια ολόκληρη ομάδα οι οποίοι διαβάζουν και από νέα νεότερα παιδιά μου τα λένε όλα τα νέα και μετά το παίζω ότι ξέρω. Εάν δεν είχα όλου αυτού, αν και ήμουν κι εγώ στο ιατρείο μου απομονωμένο, θα είχα μείνει πίσω. Και είναι άνισο ο αγώνα. Και αυτό πρέπει να βρούμε τρόπου και να δουλέψουμε γι' αυτό, Ανδρέα, για να καλύψουμε αυτή την ανάγκη. Ο, αυτό ο κ. Ο ο κ. Χατζηχρή θα πω κάτι τελευταίο, γιατί το έθεσε ο Οδυσσέα προηγουμένω και έχει απόλυτο δίκιο. Και ο κ. είπε προηγουμένω ο Οδυσσέα ότι ξεκινάει και από τον τρόπο που εκπαιδεύεται κανεί. Και επειδή αυτό είναι έλλειπε, ακόμα και σε πανεπιστημιακέ κλινικέ. Ε, ο κ. Χατζηχρήστο του Πανελλήνιου έδωσε μια πολύ ωραία ιδέα που προσπαθούμε να την εφαρμόσουμε. Πρέπει να περάσει μέσα από την εταιρεία. Νομίζω ότι θα εγκριθεί ο λιγομελέ ομάδε από ειδικού και από μη ειδικού θεωρητικά στη συγγραφή που να μάθουμε νέου ανθρώπου ή και κάποιου ανθρώπου που δεν ξέρουν, όχι νέου, και κάποιου ανθρώπου που δεν ξέρουν, ή και να μάθουμε και εμεί οι ίδιοι το πώ πρέπει να γίνει η συγγραφή μια εργασία. Δηλαδή, για κάποιου φαίνεται βουνό. Το ερώτημά μου είναι πολύ πιο πρωτόγονο παρά όλα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι όλα γίνονται. Το ερωτηματικό είναι στο μυαλό του καθενός από εμάς, εσάς, εμάς, είναι τι έχω να κερδίσω. Αυτό που είπε ο κ. Χατζηχρήστου. Εγώ νομίζω ότι ο γιατρός που δεν διαβάζει, αλλά και δεν γράφει, δεν μπορεί να εξελίξει τον τρόπο της σκέψης του. Και ο τρόπος της σκέψης, παιδιά, βγαίνει μέσα στο χειρουργείο θα κάνετε πράγματα μέσα στο χειρουργείο και είμαι σίγουρο ότι έχετε όλη την εμπειρία, πολλοί από εσά ίσω καλύτεροι και από μένα, που κάνατε κάτι μέσα στο χειρουργείο που το είχατε διαβάσει κάπου. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το να φορμάρεις και να βάλεις το μυαλό σου σε μία σκέψη γράφοντας την εμπειρία σου, είναι εξε... σε κάνει καλύτερο γιατρό. Και το τελευταίο που ήθελα να πω είναι είμαι φανταστικός χειρουργός. Εξαιρετικά καλό. Αλλά δεν το ξέρω γιατί δεν έχω γράψει ποτέ τα αποτελέσματά μου. Τα κάνω όλα τέλεια. Αλλά δυστυχώ, άμα τα μετρήσει κανένα άλλο, μπορεί να μην είμαι και τόσο καλό τελικά. Γράψτε τα κάτω. Και αν τα γράψετε κάτω, παιδιά μου, τότε είναι πάρα πολύ εύκολο να τα στείλετε. Πάρα πολύ πιο εύκολο από ό,τι νομίζετε. Επαναλαμβάνω, πιθανότατα η ιδέα να μην είναι για το nature και για το science. Δεν θα γίνουμε ποτέ. Δεν χρειάζεται να γίνουμε ποτέ. «Η επιστημονικότητα του περιοδικού δεν πρέπει να πεθάνει για χάρη της πληροφόρησης». Διαφωνώ κάθετα. Και αν ήταν ο κυριος χατζηχρηστου Χατζηχρίστου 4-5 χρόνια νεότερος, στη δική μου την ηλικία δηλαδή, βλέπετε τι κάνω για τη μεγάλη κριτή. Είσαι Κρήτη. νεότερος. <laughs> ε, θα θα συμφωνούσε μαζί μου. Δεν ξέρω εγώ τώρα αν έρθω στην ηλικία του κυρίου Χατζηχρήστου. Δεν μπορώ να σταματήσω με τίποτα, Δημήτρη μου, συγγνώμη. <laughs> <laughs> Ε, εάν θα σκέφτομαι με τον ίδιο τρόπο και θα λέω, έλα, μωρέ, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, Αλλά όταν ήταν πιο νέο, μου έλεγε, δεν γράφει. Δεν δε γραφεις Δεν σα είπε το πιο βασικό. Εάν δεν καθίσετε να γράψετε δύο-τρει δημοσιεύσει, είναι αδύνατο να μπορέσετε να διαβάσετε σωστά ένα άρθρο. Σωστό. σωστό. Είναι αδύνατο. Ξεχάσατε. Εγώ θεωρώ ότι στα πλαίσια τη ειδικότητα δεν έπρεπε να παίρνετε ειδικότητα άμα δεν γράβατε δύο-τρία paper. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Άμα δεν φας τα μούτρα σου στο γράψιμο, στους reviewers και τα λοιπά, έτσι. Α, ο Γιάννης με τώρα επειδή κάνει τη διατριβή του. Μιλάμε ότι μια εβδομάδα το τρίμηνο την τρώει για τα reviews. Τρώει ξύλο από τους reviewers. Έχει μάθει πάρα πολλά. Δεν έχει μάθει πάρα πολλά αυτές τις διαδικασίες. Πω πω λέει αυτός 7 σελίες μου στη review. Λέω μπράβο του. Μπράβο του. Κάτσε πάρ' γραμμή γραμμή. Είναι όλη η σοφία εκεί πέσα και θα μάθεις. Και τώρα πόσο καλύτερο έχει γίνει, δεν το καταλαβαίνει ο ίδιο. Το καταλαβαίνω εγώ. Όταν διαβάζει το και μου λέει, Ε, αυτό τώρα εκεί μπάζει αυτή η μελέτη, σε εκείνο το σημείο. Αρχίζει. Γιατί, Γιατί έχει γράψει και έχει φάει ο ίδιο τα μούτρα του. Αλλιώ δεν γίνεται. Αυτό λοιπόν είναι το σημαντικότερο για μένα. Και επίση να σα πω και κάτι. Μην το έχετε ψηλομήθηκα το πράγμα, α, δεν έχει impact factor κτλ. Για να κάνω και την αυτοκριτική. Λοιπόν, όντω, αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Οι ομάδε όλε δίνουν φιλικού πριν πάνε στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι. Είναι πιο εύκολο, είναι πιο εύκολο. Προφανώς από το European Urology και το Zone of Urology. Αλλά άμα δεν αρχίσει από εκεί πέρα να γράψει κάποια, εκεί είναι λοιπόν που θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, με αυτά και λοιπόν, επειδή πάλι εσύ είσαι Ανδρέα, για τη σύψη, ένα πράγμα που μα απασχολεί κλινικά, το ιατρείο είναι κλινικό αντιμετωπίζουμε ε, εγώ, τα εγώ, καθημερινά εγώ, προβλήματα. Εγώ, εγώ. θα ε, Μετά εγώ. το διάλειμμα που πάμε τώρα για το καφέ για τον εικονικό ασθενή της ύψης, ε, δηλαδή. παρακαλώ την κυρία ε, Κωτοπούλ, θα έρθει μαζί μου μπροστά, έτσι. Είναι η μικροβιολόγος μας, η οποία μας έχει αλλάξει το προφίλ στο νοσοκομείο και έχουμε περιορίσει τρομακτικά τι λοιμώξει. και αυτό τη φέραμε εδώ πέρα δεν είναι συνηθισμένη σε αυτό τα περιβάλλον και λέει: Όλο άνδρε εκεί πέρα είσαστε, αλλά μην ανησυχείτε. Έχουμε εδώ τι δύο κυρίε και η Μαρία Παπαγιοάννη εδώ πέρα, η μοριακή βιολόγο για να μα πει αυτά τα όμιξη που μπαίνουν στην κλινική μα ζωή και εμεί χαμπάρι δεν έχουμε. Έτσι, και αλλάζουν την κλινική ζωή. Και πρέπει να αλλάξουν. Ξέρετε, παραδείγματο να σα πω κάτι. Ε, πριν Σε ποιου αρρώστου κάνετε βιοψία του προστάτη, σε αυτούς που ανεβαίνει το PSA, σωστά. Οκ, okay, είσαστε λάθο πια. Είσαστε λάθο πια. Πρέπει να κάνετε πολυπαραμετρική πρώτα και άμα η πολυπατρική δείξη, τότε θα κάνετε τη βιοψία. Καταλάβατε. Τρέχει η επιστήμη. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα καφέ. Ναι, πάμε για διάλειμμα καφέ. Φύγαμε.